Μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης 12ης Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτός ο διαδικτυακός τόπος κοινωνικόμέρισμα.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα. Μέχρι προχθές εγκρίθηκαν 1.157.347 αιτήσεις, με τις ακυρωθήσεις να ανέρχονται σε 323.616. Φέτος πρώτη φορά και εγώ και η μητέρα μου θα το πάρω. Πόσα χρήματα? Συνολικά είναι 525 ευρώ. Σας δυσκόλυψε η διαδικασία? Όχι. Όχι, μπήκαμε. Ο λογιστής τα έκανε βασικά, δεν τα έκανα εγώ. Τα έκανε ο λογιστής και μπήκανε κανονικά. Μπήκανε. Βοήθεια εν όψη εορτών. Ναι, το ξέρω. Βοήθεια τέλος πάντων, εντάξει. Άμα είσαι άνεργος 4 χρόνια, 5, τι βοήθεια να είναι, αλλά τέλος πάντων έστω είναι κάτι. Επειδή φέτος μπαίνει με τον σύζυγο μαζί, υπερβαίνει. Πέρσι είχα πάρει σαν μεμονωμένο άτομο. Φέτος όμως επειδή μπαίνει το ζευγάρι, δεν δικαιούμαι να πάρω. Είχε βοηθήσει πέρυσι, ήταν κάτι που έδωσε μια προφανώς ανάσα. Είχε βοηθήσει, τώρα μες στην αναβροχιά που λέει καλό είναι και το χαλάζει. Με βάση τα ισχύοντα εισοδηματικά όρια, κοινωνικό μέρισμα δικαιούνται νοικοκυριά με ένα μέλος και εισόδημα έως 9.000 ευρώ, με την κλιμάκωση να φτάνει το όριο των 27.000 ευρώ για νοικοκυριά με 5 ή περισσότερα ενήλικα και ανήλικα μέλη. Σε ό,τι αφορά στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος και τις 180.000 ευρώ συνολικά. Όχι, δεν δικαιώμαι, γιατί θεωρούμε πλούσια. Άνεργη, με 150 ευρώ το μήνα ο άντρας μου και τεκμαρτώ 8.000. Πώς βγαίνει αυτό? Ίσως δεν δήλωσα τα κατοικίδια. Γι' αυτό. Προσπαθήσατε να κάνετε τη διαδικασία και απορριφθήκατε? Ναι. Δεν ξέρω ποιος το παίρνει. Δεν δικαιούμαι. Η κόρη μου που δικαιούνταν επειδή είναι φιλοξενούμενη, δεν. Δυστυχώς. Πώς σας φαίνεται γενικώς ότι δίδεται αυτό το επίδομα έστω? Κοροϊδεύουν την εξαθλίωσή μας. Στο μεταξύ, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα με αφορμή παραλήψεις και λάθη στη διαδικασία υποβολής. Η ειδικά έχει ήδη αποστείλει 15.000 ειδοποιήσεις για λανθασμένα στοιχεία και ενημερώνει ότι στο σύστημα προσθέθηκε η δυνατότητα προσθήκης παιδιού για όσα παιδιά γεννήθηκαν εντός του 2017. Τι να σας πω, ρε παιδιά, αστεία πράγματα ρωτάτε εδώ. Ήταν γελία. Από μια αριστερή κυβέρνηση να το έχει ρίξει την ελεημοσύνη, όχι δε. Βασικά είναι η απομίζηση εισοδημάτων του υπολείπου κόσμου για να δω. Αυτό έπρεπε να δοθεί εφόσον υπήρχε κάποιο αυτό, πώς λένε, ανάπτυξη. Επίσης, οι δικαιούχοι καλούνται να ξεπεράσουν τα εξής εμπόδια. Στην περίπτωση που το σύστημα δεν δείχνει τον ασφαλιστικό χρόνο του ετούντα, θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ. Όσοι διαπιστώνεται ότι υπήρξαν φιλοξενούμενοι σε περισσότερους του ενός οικοδεσπότες, θα πρέπει να δηλώσουν οι ίδιοι σε ποιον οικοκυριό θα μείνουν. Σε περίπτωση που ο οικοδεσπότης έχει πεθάνει και προκύπτει πρόβλημα με τον άμκα του, τότε θα πρέπει οι ετούντες να μεταβούν στα ΚΕΠ και να ζητήσουν σχετική ενημέρωση. Το βασικό του αποκλεισμού ήταν οι φιλοξενούμενοι. Ήταν ένα από τα βασικά, γιατί κάποιος ο οποίος δεν έχει εισοδήματα και φιλοξενείται αναγκαστικά από τον πατέρα του ή τον αδελφό του ή οποιοδήποτε άλλο, έπρεπε να, τα τεκμήρια όλα αυτά να μπουν σε ένα κύκλο, να το πούμε, σε μια βάση και να αποτελέσουν το αρνητικό αποτέλεσμα της απόρριψης αίτησης. Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 15 Δεκεμβρίου.